Είναι τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, είναι εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Εκτάκτως σήμερα μαζί μας έχω την χαρά να φιλοξενώ τον Στέργιο Καλόγυρο, είναι δημοσιογράφος. Μιλάμε για το τι υπολογίζουμε ή θα πρέπει να υπολογίζουμε ως πολίτες για τη λύση του Κυπριακού. Κύριε Καλόγυρε, καλώς ήρθατε. Είναι η χαρά μας βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, γιατί σας είχα συναντήσει και παλαιότερα στο ραδιόφωνο με τις, τις όμορφες εκείνες διαδηλώσεις για την Μακεδονία. Κάναμε ένα συλλαλητήριο 13 Μαΐου του 2018 με τον τότε Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, σήμερα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, στη Λεμεσό, ενάντια στην τουρκική εισβολή. Είχε κάπου 1.500-2.000 άτομα είχε. Ναι. Και μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, έβρεξε. Μέχρι και ο Θεός δάκρυσε, λέω εγώ. Έβρεξε 1,5-2 ώρες έβρεξε και σταμάτησε λίγα λεπτά πριν την εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά ήρθε ο κόσμος. Ναι. Κοίταξε, Μίκη, υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή ξέρεις και πάνω, η Βεργίνα Ελλάδος, όπως οι ίδιοι υπουργοί λένε, δεν το λέω εγώ, η Βεργίνα Ελλάδος καθορίζει την πολιτική. Ναι. Γιατί? Γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά. Εμείς έχουμε τον κόσμο. Ξέρεις, το τι λεφτά έχεις στην τσέπη σου σήμερα ή εσύ, εγώ ή ο καθένας, κανείς δεν ξέρει. Ο άλλος ξέρει όμως αυτό που είσαι, αυτό που δείχνεις και εμείς δείχνουμε τον αληθινό πρόσωπο. Άρα λοιπόν, αυτό που λένε οι πολιτικοί είναι τι θα κάνετε εσείς αν εμείς προχωρήσουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα να διαπραγματευτούμε για τον εθνικό πλούτο που είναι στο Αιγαίο. Αν εμείς προχωρήσουμε σε μια λύση της Κύπρου, ρε παιδάκι μου, τώρα 50 χρόνια σε όλο άλλο δεν γίνεται τίποτα. Ναι. 50 χρόνια περάσαν. Ας κάνουν μια λύση. Τα πήρανε, λένε μερικοί. Λες και ήταν δικά τους και τα χαρίσανε. Ναι. Και να απαντήσω και στον κύριο Πάμπο, τον ευγενέστατο κύριο Πάμπο, που μας τίμησε πριν με την τηλεφωνική του επικοινωνία. Κύριε Πάμπο, εγώ κάνω 35 μέρες καταδρομών εδώ στο Σταυροβούνι, υπηρετούσα. Όχι δύο, τρεις, τέσσερις μεραρχίες εδώ, ελληνικές, να υπάρξουν εδώ. Και αν θέλουν απέναντι. Μολόν λαβέ, τους το λέγαμε και τότε. Λοιπόν, η λύση είναι ότι όταν είσαι ισχυρός, ο άλλος το σκέφτεται. Ναι. Όταν είσαι αδύναμος, ο άλλος δεν σε υπολογίζει. Όταν υπάρχει μια δυνατή Τουρκία πίσω από το κατοχικό καθεστώς εδώ, σίγουρα βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι μιας αδύναμης τουλάχιστον ή συγκρινόμενη λιγότερης δύναμης της Εθνικής Φρουράς. Η κυρία Ολγκίνη, η γυναίκα, έχει ψυχολογικά προβλήματα. Τι να κάνουμε. Ναι. Μα και αυτός ο Γκουτέρες, πιο μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτός ο Στόλτεμπεργκ, τι κάνει ο Ερντογάν για αυτόν. Ό,τι θέλεις κάνει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι δεν μπορώ να το πω. Αλλά ό,τι θέλεις κάνει ο Ερντογάν για αυτόν. Τον εξυπηρετεί όπως ακριβώς θέλει ο Στόλτεμπεργκ. Αυτοί λοιπόν, ρε παιδιά, έχουν μια απορία, κύριε Κασάπη. Δεν βλέπουν κάθε λίγο και λιγάκι που ο Ατύλας ξεφορτώνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας στην κατεχόμενη Κύπρο. Για πού λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, κύριε Κόμπο, κύριε Υπουργέ της Άμυνας της Κύπρου, κύριε βουλευτές. Για πού λέτε, εσείς κύριοι των κομμάτων, κύριε Παπαδόπουλο και λοιποί, γιατί τα φέρνουν τα όπλα απέναντι οι Τούρκοι για να κάνουν επίδειξη στο Σαγιωτολάχ, στο Ιράν, για να κάνουν επίδειξη στη Χεσμολάχ, για να πούνε στη Χαμάς έχουμε όπλα, μα θέλετε ελάτε πάρτε τα, ή τα έχουν απέναντι και το κάθε ένα έχει στοχευμένο και κάτι στην ελεύθερη σημερινή περίοδο. Έχουμε τηλεθεατές, κύριε Καλόγυρε, για να απαντήσουμε εδώ τους φίλους μας και να ακούσουμε τις απόψεις τους, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ τηλεθεατές. Ο κύριος Καλόγυρος. Καλησπέρα σας. Γεια σου, κύριε Καλόγερη. Γεια σας. Αν και είμαστε εμπουλημένοι. Αν θέλετε, μιλήστε λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, σαν νησί είμαστε εμπουλημένοι από όλους. Δεν μας προσέχει κανένας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να είσαι ειλικρινής. Ριζωνική Δικαιονοδική Ομοσπονδία. Τι σημαίνει με τα πάρα πίσω. Πες ότι γίνεται αυτό. Τι γίνεται μετά. Πες ότι εμπαλούσαμε τον Τούρκο, εμπαλούσαμε τους γείτονες. Τι γίνεται. Χωρίζουμε ξανά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λένε συνέχεια τον το Ιδιωτική Ομοσπονδία και έτσι τους παρακαλούμε εμείς. Αντί να μας παρακαλούν αυτοί, παρακαλούμε εμείς για να κάνουμε συνομιλίες για ποιο, για τους τόπους μας. Θέλω να μου πεις εσύ, φέρετε ειλικρινής άνθρωπος. Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήκαμε μαζί τους, ευχαριστήκαμε τους. Είμαστε ένα κυβέρνη των καράβι. Δεν έχουμε πολιτικούς. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και άλλο τηλεθεατή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, κύριο Νησίφορε. Ναι, συγχαρητήρια στον κύριο Καλογύρου. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα δύο μεγάλα κόμματα στην Κύπρο δυστυχώς δεν υποστηρίζουν την ενίσχυση της άμυνας. Πήγαν και κατάργησαν το φόρο να γίνει της ιδιοκτησίας που έφερνε 100 εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να πηγαίνουν στην αγορά εξοπλισμών. Και εισηγούμε ακόμα να μπει 5% σε όλα τα εισοδήματα πάνω από 2.000 ευρώ και να πηγαίνουν καθαρά για εξοπλιστικούς σκοπούς. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ηγεσία με τόλμη. Λείπει η ηγεσία από τον τόπο μας. Και τα δύο μεγάλα κόμματα προκαλούν μεγάλη καταστροφή στον τόπο, διότι δεν υποστηρίζουν την άμυνα. 10 χρόνια ο Αναστασιάδης δεν αγόραζε σχεδόν τίποτε. 6 χρόνια ο Χριστόφιας δεν αγόραζε σχεδόν τίποτε. 6 χρόνια ο Τάσος Αδόπουλος δεν αγόρασε τίποτε για την άμυνα. Δηλαδή, μια 20 ετία δεν έκαναμε τίποτε. Έτσι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Σύφορα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να απαντήσουμε και σε άλλες τηλεφωνικές δραμές. Ένα λεπτάκι να απαντήσω στους δύο. Ναι, ναι, ένα λεπτό να απαντήσουμε. Να απαντήσουμε στον πρώτο κύριο που λέτε για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Το Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, το είπε και νωρίτερα, κύριε Κασάπη, για μένα είναι μία απάτη εις βάρος της λύσης του κυπριακού προβλήματος. Δεν υπάρχει Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Πώς θα κάνεις κάτι τέτοιο όταν απέναντι 6,5 εκατομμύριο από τα βάθη της Ασίας που μεταφέρθηκαν παράνομα εδώ πέρα. Καταρχήν πρέπει να ξεκινάνε να φεύγουν αυτοί πίσω με ανταλλάγματα, με λεφτά, με οτιδήποτε. Έχει λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. 50 δις μωρέ δώσαμε στην Ουκρανία για όπλα. Ναι. 50 δις. Και δεν μπορούμε να δώσουμε 1-2 δις στους 500.000 απέναντι τουρκόσπορους να φύγουν στα βάθη της Ασίας από εκεί που ήρθανε. Θα πάνε τα λεφτά οι άνθρωποι, θα φύγουν ευτυχισμένοι και θα πάνε στον τόπο τους από εκεί που κατάγονται, ναι, να ζήσουν ως άνθρωποι. Άρα λοιπόν η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία είναι ένα τρίκ που στο περνάνε. Τι θα πει δικοινοτική, δύο κοινότητες, έτσι. Άρα αυτή η κοινότητα από εκεί θα έχει δική της βουλή. Κάνω λάθος? Όχι. Αφού θα έχει δική της βουλή, θα έχει δικό τους πρόεδρο βουλής, θα έχει δικό τους κρατήδιο. Δεν είναι η Ελβετία εδώ, εδώ είναι η Κύπρος. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δεν ταυτίζονται. Δεν μιλάω για τους Τουρκοκύπριους που έχετε ζήσει εσείς κατά ένα μεγάλο μέρος μαζί τους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν έρθει από τα βάθη της Ανατολής, φανατικοί μουσουλμάνοι ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών, που δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον δικό μας τρόπο ζωής. Δεν γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Άρα το Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία είναι ένα τρίκ. Να σε βάλουν μέσα και μετά θα σου πάρουν και την υπόλοιπη Κύπρο και θα τους παρακαλάμε, γιατί αυτοί γεννάνε σαν τα κουνέλια, πολλά παιδιά κάθε οικογένεια και δικαίωμά τους είναι να γεννάνε. Εμείς δεν γεννάμε γιατί δεν έχουμε λεφτά, γιατί πληρώνουμε τα πάντα και πεθαίνει ο κάθε συντάξιχος για 50 ευρώ. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, Μίκη. Έπρεπε ο κύριος Σάββας Αγγελίδης, ο εισαγγελέας, να έχει επέμβει και να καλέσει τον αρμόδιο υπουργό που σήμερα λέει υπάρχει ακρίβεια. Τι ακρίβεια, ρε φίλε? Ποια είναι η ακρίβεια? Ακρίβεια για τους δικούς μας και εκατομμύρια για αυτούς που έρχονται. Με τις ΜΚΟ, τις απάτες που είναι πολλές από αυτές και τις αρπακτής. Ποιος έλεγε τις ΜΚΟ, κανένας? Λοιπόν, άρα λοιπόν, για μένα αγαπητέ κύριε που ρωτήσατε, η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία είναι μια απάτη, καλωστημένη, μια ωραία καραμέλα που την πιπηλάνε τόσα χρόνια και την ακούμε. Και πρόσεξε τώρα, έρχεται ο καινούριος, ο 20ης ο σημερινός κύριε Κασάπη, που δεν θυμάται τίποτα από το 1974, πώς να με το 1821, το 1974, σου λέει το παιδάκι τι να γίνει. Με μια ιστορία που δεν διδάσκεται όπως πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, γιατί λέει, αν πούμε τίποτα, είναι η ρητορική μίσος, λέει. Ποιο μίσος? Ναι. Γι' αυτόν που σου λέει ο Ολγκίν, ξέχασε, λέει, ότι έγινε, δηλαδή
να ξεχάσει. Για πες, κύριε Χριστοδουλίδη, θα πας στην κυρία που βιάστηκε και θα της πεις «Ξέχασε το μαντάμ, ένας βιασμός ήτανε». Θα πας στην κυρία που έχασε τα παιδιά της, τη μητέρα, και θα της πεις «Ξεχάστε το, κυρία, χάσα το παιδί σε ένα πόλεμο». Θα πας στην κυρία που της κάψανε τα πάντα και έφυγε, ξεριζώθηκε, και θα της πεις τι να κάνουμε, κυρία μου, φύγατε μια ζωή, φύγατε χωρίς τίποτα, έρθατε εδώ, ξεχάστε τα». Ποιος Αναστασιάδης, ποιος Χριστοδουλίδης, ποιος οποιοσδήποτε Μητσοτάκης θα τολμήσει να πάει να πει σε όλους τους πρόσφυγες, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ξεχάστε ότι πάθατε. Να ξεχάσεις το σκοτωμό, τον βιασμό, τη λαϊλασία. Βγαίνει ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος, ο σύμβουλος του Χριστοδουλίδη και λέει «Έχει δίκιο η Ολκίν». Ευτυχώς που υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και τα λέει. Είναι ο πνευματικός μας ηγέτης. Είναι η Εκκλησία δεν τα παίρνει από τον εχθρό. Οι πολιτικοί ή κάποιοι πολιτικοί τα παίρνουν. Και έχουμε σε αυτό που λέει ο κύριος για την άμυνα, που δεν μαζεύουμε λεφτά. Ακούστε, έχει, η Τουρκία έρχεται και λέει «Εγώ εγγυώμαι για τα κατεχόμενα». Εγγυώμαι, λέει, για τους Τουρκοκύπριους. Ποιοι Τουρκοκύπροι? Τούρκοι είναι πιο πολύ εκεί μέσα τώρα. Ναι. Να έρθει η Ελλάδα και να πει «Αφού είσαι εγγυάσαι, εγώ εγγυάμαι». Και να σταματήσει η Αγγλία να παίζει το ύπουλο παιχνίδι εις βάρος του ελληνισμού και της Κύπρου. Αλλά εδώ και να κάνεις αυτά τα πράγματα, αγαπητέ κύριε, θέλεις πολιτικούς που να φοράνε παντελόνια με την έννοια που το καταλαβαίνετε. Που να έχουν πυχμή, που όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τάσος Παπαδόπουλος είπαν όχι τότε, ο Μάνας στα Σκόπια έκανε το εμπάρκο και ο Τάσος είπε παρέλαβε κάτω για παραδείγμα κοινότητα. Ποιος θα πάει, μωρέ, θα πάει ο Χρυσοδουλίδης? Θα πάει ο κόμπο στη Νέα Υόρκη και θα κάτσει με τον Φιντάν? Είναι σαν να παίζει Μπαρτσελώνα με την ομάδα με τον Άρη μικρού περιβολακίου στο Βελεστίνο. Ποιο θα κερδίσει? Ο Φιντάν θα το κάνει με τα κρεμμυδάκια. Και να θέλει ο κόμπο να παίξει επίθεση, θα του έχουν πει οι Γερμανοί και οι Λιποί, Μίκη, κομπέ, κύριε κόμπο, χαμήλωσε την μπάλα. Σήμερα το παιδί είναι χαμένο από την αρχή. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και όποιος έχει διαφορετική άποψη, ας μας τη πει. Λοιπόν, έχουμε πολλές γραμμές, κύριε Καλογύρη. Να ακούσουμε. Ο κύριος Λίζατος είναι εδώ παρόν. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, όσον υπάρχουν Έλληνες στην Κύπρο, η Τουρκία θα νιώθει ένα μαχαίρι στην κοιλιά της. Ξόδεψε δισεκατομμύρια για να φύγει αυτόν το μαχαίρι από την κοιλιά της. Δυστυχώς από το 50 μέχρι σήμερα βρέθηκαν άμυαλοι και πήγαν να περικυκλώσουν την Τουρκία στρατιωτικά να κάνουν την Κύπρο ελληνική με μια πεθαμένη Ελλάδα με τα εφήλιο. Αυτοί που έφεραν τα πράγματα εδώ που τα έφεραν συνεχίζουν να προδίδουν την Κύπρο. Τι να σας πω άλλο δηλαδή, αφού τα παράγωγα αυτών που μας έφεραν εδώ είναι εκεί και μας κυβερνούν και τους δοξάζουμε με μια με τα εφήλιο Ελλάδα. Πήγαν να περικυκλώσουν στρατιωτικά την Τουρκία που τη χρησιμοποιούσαν οι Δυτικοί να πολεμήσουν τον κομμουνισμό και να ανακτήσουν τα πετρέλαια της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Τι αστεία πράγματα, τι μαλακίες έκαναν όλοι αυτοί οι άχρηστοι που μας έφεραν εδώ που μας έφεραν. Δυστυχώς πρέπει να σώσουμε την Κύπρο. Πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ότι η Κύπρος είναι ένα πολύτιμο μέρος και δεν πρέπει να χαθεί. Η Κύπρος πρέπει να μείνει ευρωπαϊκή, ελληνική. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι άσχημα για όλους μας. Πρέπει οι πολιτικοί μας να δώσουν μήνυμα στην Ευρώπη ότι αυτός ο τόπος είναι η αιχμή του δόρατος της Ευρώπης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε... Να πω ότι... Επιτρέψτε μου, κύριε Καλογύρη, να απαντήσω. Μία λέξη που ακούστηκε και που τη λέμε καθημερινά, δεν τη δεχόμαστε ως εκπομπή. Θα μπορούσε να πει τη λέξη βλακίες. Δεν τη δεχόμαστε. Ως εκπομπή, έτσι. Υπάρχει η αρχή τηλεόρασης, ως εκπομπή δεν τη δεχόμαστε. Ναι. Να εκφραζόμαστε. Εγώ θέλω να εκφραστείτε ελεύθερα, έτσι, για το πολιτικό σύστημα, για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα μεγάλα πολιτικά λαμόγια, για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες. Για όλους αυτούς που νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν πολιτική εις βάρος του λαού, αυτούς που πας στο εκάστοτε Υπουργείο και αντί να βγει ο Υπουργός Ενέργειας και να παραιτηθεί που πεθαίνει κόσμος από τη ζέστη, λέει ακρίβεια. Ποια ακρίβεια, ρε φίλε? Για πες μας πόσα λεφτά έχεις τραπεζικούς λογαριασμούς και πόσο
εσύ αισθάνεσαι την ακρίβεια για να είσαι ο υπουργός ενέργειας. Δεν είναι κακό να έχεις χρήματα. Αλλά βγες και πες μου εμένα το φτωχό που δεν έχω να πληρώσω 50 ευρώ σε σένα που με κλέβεις με τη τιμή του ρεύματος που η Κύπρος είναι γεμάτη ήλιο και δεν κάνεις φωτοβολταϊκά για να μηδενίσεις τη τιμή ρεύματος. Εσύ λοιπόν λυπάσαι για βγες μας και δώσε μας το πόθεν έσχες πόσα κερδίζεις από το μισθό σου έδωσες έστω και ένα ευρώ σε έναν συνταξιούχο που δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του. Και βγαίνεις και λες αγαπητέ υπουργέ λυπάμαι και αυτός ο κύριος, αυτό το διοικητικό συμβούλιο της αρχής ηλεκτρισμού δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Είναι ντροπή. Όλοι έχουμε φίλους συνταξιούχους. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Ντροπή για την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, για την διοίκηση της αρχής ηλεκτρισμού Κύπρου που δεν φροντίζει να έχει κοινωνική πολιτική. Όταν φαντάζομαι, λέω, φαντάζομαι, ναι, δίνει τρομερά χρηματικά ποσά κάθε χρόνο για χορηγίες, οι οποίες, οι πιο πολλές χορηγίες είναι χορηγίες, καταλαβαίνετε τι χορηγίες, ε, ο γνωστός του γνωστού, το γνωστό πάρε τόσα. Αυτή η μεγάλη οικογένεια της ενέργειας, δεν σκέφτεται το φτωχό άνθρωπο γιατί δεν είναι φτωχοί. Γιατί αυτοί δεν έχουν φάει ποτέ ψωμί με τυρί. Ναι. Αυτοί τρώνε πάντα χαβιάρι. Έχουμε πολλές τηλεφωνικές γραμμές. Να ακούσουμε. Αλλά να τα λέει ο κόσμος, ακούστε, πάρτε τηλέφωνα. Διαμαρτυρηθείτε στο Προεδρικό Μέγαρο για την κοινωνική πολιτική. Διαμαρτυρηθείτε στην Αρχή Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΝΑΕΚ για την απαράδεκτη κοινωνική πολιτική. Διαμαρτυρηθείτε στον βουλευτή που ψηφίσατε. Και διαμαρτυρηθείτε για τη νέα προδοσία που ετοιμάζουν στο Κυπριακό. Προσοχή! Ετοιμάζουν νέα προδοσία στημένη όμορφα. Έτσι σε ωραίο περιτύλιγμα και να σου πούνε ρε 50 χρόνια δεν το λύσαμε αυτό. Ε τώρα δεν βαριέσαι, θα χάσουμε και κάτι αλλά θα είμαστε μια οικογένεια. Με ποιους? Ναι. Με τους Τουρκοκύπρους ναι, αν το θέλετε. Με τους Τούρκους δεν μπορεί ποτέ να είσαι μια οικογένεια. Λοιπόν πάμε να ακούσουμε, ναι παρακαλώ. Κυρία Ρέα είναι παρούσα εδώ. Κυρία Ρέα καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγχαίρω την εκπομπή σας και σας προσωπικά κύριε Κασάπη αλλά και το κανάλι σας το οποίο παρακολουθώ ανελιπώς. Σας ακούμε. Ναι. Ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το μακροχρόνιο που και ο προηγούμενος... Ναι, αναφέρεται και προηγουμένως ο μακροχρόνιος, έχετε δίκιο, ναι. Τότε ναι, τότε οι συνθήκες επέβαλαν τον μακροχρόνιο διότι υπήρχε ο διχασμός. Εγώ τα έζησα γιατί είμαι μεγάλη. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα και να μην κρίνουμε τα τότε. Τι να κάνουμε δηλαδή, τι λέτε εσείς κυρία Ρέα? Για σήμερα λέω, έχουμε ένα εθνικό συμβούλιο. Θα μπορέσουμε να βγάλουμε μια οπόφωνη απόφαση. Αρκεί η απόφαση αυτή να είναι για το εθνικό συμφέρον. Για και όχι απόφαση που θα δοθεί από τους Άγγλους και τους Γερμανούς. Όλοι σαν Κύπρος. Ναι, ναι, μιλάτε αλλά μην ακούτε τη τηλεόραση γιατί μπερδεύεστε. Μιλήστε ακριβώς. Και ξεκινώ από μικρά σημεία. Μια συμφωνία να κάνουμε πέραν της λύσης του Κυπριακού να μην δεχόμαστε να εισάγουμε τουρκικά προϊόντα στην Κύπρο. Να κάνουμε ένα μποϊκοτάζ. Σαν απλοί πολίτες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σχολιάσει ο κύριος Καλόγυρος. Αυτά τα οποία ακούστηκαν. Να περάσουμε και σε άλλες γραμμές για να απαντήσει. Είναι πρόεδρος. Ναι, ο κύριος Γεωργίου. Ναι. Κύριε Γεωργίου, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Η ιδιότητά του. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξαναβρέθηκαμε στο στούδιο σας μια φορά, κύριε Κασαβή. Σας θυμάμαι, σας θυμάμαι, καλώς ήρθατε. Ήταν για τις εκποιήσεις τότε. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, το νησί μας, το ελληνικό, όπως πολύ σωστά λέτε εκεί, διαλύεται μέρα με τη μέρα. Αστεγία, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Άνθρωπος πέθανε 75 χρονών γιατί δεν ήθελε να ανοίξει τον κλιματισμό, γιατί φοβόταν τον λογαριασμό της ηλεκτρικής. Ξένοι από παντού στη χώρα μας, μας έχουν διαλύσει
με την ευλογία όλων των κομμάτων και θα είμαι απόλυτος σε αυτό, όλων σχεδόν 99% των κομμάτων, με την ευλογία όλων αυτών. Η Κύπρος μουσουλμανοποιείται μέρα με τη μέρα. Σε 3 χρόνια χωρίς να υπερβάλλω, αυτή η χώρα θα είναι μουσουλμανική. Ο Ελληνοκύπριος δεν μπορεί να κάνει παιδί. Ο Ελληνοκύπριος ο σαραντάρης μένει με τη γυναίκα, με τη μητέρα του ακόμα. Έτσι δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Εδώ στη Λεμεσόν τη ζείτε κι εσείς. Ο μόλος της Λεμεσού έχει γίνει Συριακή η περιοχή πια. Δεν είναι θέμα ρατσισμού, είναι θέμα επιβίωσης. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ως Ελληνοκύπροι εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εμείς σαν κίνημα ενεργό, αγαπητοί φίλοι και φίλες και όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, εδώ και 9,5 χρόνια τρέχουμε όλη μέρα αυτά τα προβλήματα. Σήμερα είχαμε άλλη γυναίκα με το παιδάκι της χωρίς γάλα, χωρίς πανιά. Αύριο θα είμαστε έξω από το Προεδρικό με αντίσκηνο. Ήδη έχουμε στείλει επιστολή και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Υφυπουργό και στον Αρχηγό της Αστυνομίας και στον Υπουργό Εσωτερικό για συνάντηση, επίγον συνάντηση, που εάν και εφόσον δεν μας απαντήσουν ή δεν μας απαντήσουν θετικά, σαν κίνημα ενεργό θα πάρουμε τα δικά μας μέτρα. Ένα από τα μέτρα που θα πάρουμε, απολογούμε, παίρνω λίγο περισσότερο τον χρόνο σας, είναι ότι θα καταγγέλουμε στην αστυνομία υποστατικά τα οποία διαμένει μέσα κόσμος, μαγαζάκια, σπίτια, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην εξάλληψη αυτού του καρκινώματος που είναι τα ψηλά ενίκια ελπίτιδες. Ναι. Για να φεύγει ο κόσμος. Ο Λεμεσανός κάποτε γύρευε σπίτι να νοικιάσει, τώρα γυρεύει κοντέινερ, παρακαλώ, έξω από την πόλη του, έξω από τη χώρα του, όπως και άλλοι πάρα πολλοί. Κοιτάξτε πόσα νέα παιδιά και δυνατά μυαλά έχουν φύγει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και μας έφεραν ποιους στη θέση τους. Τον κάθε κυρίντζηρο, ναι, θα το πω έτσι όπως το είπα. Από του διαόλου τη μάνα, που ακόμα επιμένουμε να λέγουμε ότι έχει πόλεμο στη Συρία. Ποιον πόλεμο, άχι. Πού έχει πόλεμο στη Συρία. Και αν έχει πόλεμο, γιατί δεν έμεινε να πολεμήσει για τη χώρα του. Στα άρρωστα μυαλά, κάποιον έχει πόλεμο σε κάποιες περιοχές, κύριε. Κύριε Φέρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και μπράβο σας και συνεχίστε. Να είστε καλά. Θα απαντήσει ο κύριος. Ας πάρουμε κι άλλους. Ναι. Ναι, η κυρία Δώρα είναι κοντά μας. Κυρία Δώρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια και χαρά. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Είμαι η ακροάτρια σας. Σας χαίρω για τις κουβέντες που λέτε, αλλά νομίζω πρέπει να τις λέτε λίγο πιο συχνά. Να βγαίνετε να τα λέτε πρέπει να ξυπνήσουν τούτοι άχρηστοι όλοι που βγάζουμε για υπουργούς, προέδρους, βουλευτές. Είναι όλοι άχρηστοι. Είναι μόνο πώς θα αποκτήσουν περιουσία μέσα στην Κύπρο. Πώς θα φάμε. Πάτε να φάμε. Αυτό έχουν στο μυαλό τους. Δεν έχουν ούτε για την Κύπρο, ούτε για το φτωχό, ούτε τίποτε. Τούτοι ούτε συνταξιούχοι τώρα που είναι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι αυτά τα παιδιά που πολέμησαν το 1974. Και όμως τώρα κρατούσαν κι άλλους 450 και 500 ευρώ και διούν τους ένα τσεκού 25 ευρώ, 20 ευρώ, 15 ευρώ. Αναλόγως τους μήνες που πολεμήσας. Λυπούμε πολύ. Αν ακούω, λυπούμε. Και που τους ψηφίζουμε και τίποτε. Αλλά εγώ είπα πολλές φορές. Κόφω τα χέρια μου, δεν ψηφίζω κανένα. Ένα Χριστιούλη. Δεν ξέρω γιατί δεν βρίσκουμε έναν άνθρωπο με το μυαλό να βγάλουμε πρώην. Έναν άνθρωπο που να έχει κότσα. Κυρία Δώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, έχουν τεθεί αρκετά πράγματα, κύριε Καλόκυρε. Και εκείνο που διακρίνω είναι την απογοήτευση του πολίτη. Αναφέρθηκε και δεύτερη φορά ο μακροχρόνιος αγώνας. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε το θέμα της μουσουλμανοποίησης. Ένα θέμα επίσης. Να βγάλουμε κάποια γραμμή και να απαντήσουμε κι άλλες. Να απαντήσουμε κι άλλες γραμμές. Παρακαλώ να έχουμε γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ναι, παρακαλώ να ακούσουμε ποιος είναι εδώ στην γραμμή μας. Ναι, δεν μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε. Πάμε να απαντήσουμε. Και αν θέλετε μπορείτε να δείτε και τίποτα πλάνα, παιδιά, από τους καταβλισμούς. Πρόσεξε, πριν από ένα χρόνο, είχε γίνει στο Πουρνάρ αυτό που είχε γίνει. Δηλαδή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, να δεις πόσο ανεύθυνη είναι η πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Εδώ. Ανακοίνωσε ότι στο Πουρνάρ υπήρχαν κάπου 1,000 οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι είχαν νοσήσει τα τελευταία 2 χρόνια με AIDS. Ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Ναι. Νομίζω ότι τα νούμερα αυτά είναι πραγματικά. Ναι. Ναι. Εγώ είχα ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας να παραιτηθεί. Δηλαδή, τι γίνεται στο Πουρνάρα, γι' αυτό σου λέω ότι
Δεν μας υπολογίζει. Το πολιτικό σύστημα δεν μας υπολογίζει. Δηλαδή, πας τον ψηφίζεις και μόλις κάθεσαι στην καρέκλα, ένα μέρος από αυτό, όχι όλοι, και ήταν πώς θα κάνουν business. Business. Ό,τι λέει ο Χριστοδουλίδης, ό,τι μπορεί να κάνουν αυτοί business. Μεγάλες business. Προς όφελό σου, έτσι. Πήγαινε ο κόσμος εκεί για να πάει να κάνει έρωτα επιπληρωμή με τις κυρίες που είχαν έρθει από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, ξέρω τον Μπαγκλαντές από που ήταν τη Συρία. Αλλά πήγαιναν και κάποιοι κύριοι που ήθελαν να κάνουν έρωτα με τους αντίστοιχους κύριους από αυτές τις χώρες. Με αποτέλεσμα και κάποιοι από αυτούς μετά πήγαιναν και με γυναίκες, έτσι. Και με άντρες. Και γινόταν το Ελλαδής. Πόσος κόσμος λοιπόν, θέλω να μας πω, ο Υπουργός Υγείας μολύθηκε τα τελευταία χρόνια από AIDS. Δεν το λένε. Δεν υπήρχε μία απαραίτηση, σαν να μην έγινε τίποτα. Δηλαδή, σε άλλη χώρα θα έχει πέσει η κυβέρνηση. Εδώ! Και τι έγινε, ρε, μου λέει ο Υπουργός, μου ζήτησε να τα παραιτηθώ. Βεβαίως. Μιλάμε για το κοινωνικό κράτος. Τι έλεγε ο φίλος στην Λεμεσό, πάνε και μένουν σε κοντένι. Ναι. Γιατί είναι πανάκριβα τα ενίκια. Τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό, τίποτα. Τι θα έκανε η κυβέρνηση για αντίστοιχες περιπτώσεις κάποιων ανθρώπων που ερχόταν από το πέρας, τα πάντα. Γιατί σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τώρα και εδώ για τον Κύπρο, για τον τόπο, για τον Κυγενή, για αυτόν που πολέμησε, για να είναι σήμερα ο εκάστοτε πολιτικός στην καρέκλα, τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η σχέση που θα έπρεπε να υπάρχει. Και πάμε λοιπόν. Μποϊκοτάζ προϊόντα που λέει μια κυρία. Εγώ βλέπω διαφημίζω τουρκικά προϊόντα και λέω στους φίλους μου μακριά από τουρκικά προϊόντα. Δηλαδή, πας και δίνεις λεφτά στον κατακτητή, στον εισβολέα. Αλλά δεν είναι που πάει μόνο η δική μας και πάνε και στα κατηχόμενα και βάζουν βενζίνη και ψωνίζουνε. Και ψωνίζουνε, προσέξτε, ψωνίζουνε γιατί είναι φτηνά εκεί πέρα. Αλλά το βασικότερο είναι ότι η ντομάτα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει τόσα φυτοφάρμακα επάνω. Δεν είναι ελεγχόμενα. Θα μπορούσατε να το κάνετε έξω αυτό. Δεν είναι ελεγχόμενα. Κύριε Ντέμι, θα μπορούσατε να το κάνετε έξω αυτό, σας παρακαλώ. Και μετά να έρθετε μέσα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η ντομάτα όμως που είναι στα κατεχόμενα παίρνει επάνω και εγώ δεν ξέρω τι φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πράσινα δάση και κουραφέξινα. Άρα λοιπόν, πας και βάζεις βενζίνη εκεί γιατί είναι πιο φτηνή. Και γιατί πάει εκεί ο πολίτης ο Κύπριος, γιατί δεν βγαίνει. Mm-hmm. Ποιος είναι υπεύθυνος που δεν μπορεί ο Κύπριος πολίτης να τα βγάλει με τα χρήματά του? Η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση έδινε επιταγές των 1.150 ευρώ ανά μήνα στον κάθε λαθρομετανάστη με την αιτιολογία μικροέξοδα μηνό τάδε, ναι, και δεν βοηθάς με ένα έκτακτο επίδομα αυτόν που δεν έχει να ζήσει. Γιατί απλούστατα δεν σε ενδιαφέρει ο Κύπριος πολίτης, θα τον αναπληρώσει με εισαγόμενο πολίτη, mm-hmm, που πιθανώς θα του δώσει και κυπριακό διαβατήριο σε λίγα χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα λοιπόν. Πρέπει να δούμε ότι ο κόσμος αναγκάζεται να πάει στα κατεχόμενα για να αγοράσει προϊόντα και να βάλει βενζίνη. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί. Δεν μας κάλεσε αρχή τηλεόρασης και δεν θέλει να μου επιβάλλει ποινή και θα πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια να μου επιβάλλει ποινή επειδή είπα, λέει, για τους φοιτητές και λοιπούς που νοικιάζουν σπίτια στα κατεχόμενα. Έπρεπε εγώ κάνω σχολιασμό. Εγώ δεν λέω ειδήσεις. Εμένα εδώ, κύριε Καζά, με έχεις κάνει σχολιάσμα μέχρι εδώ. Δεν με έχεις να λέω ειδήσεις και να καλώ τον Ελληνοκύπριο να έρθει από εκεί πέρα και να μου πει γιατί πήγε. Το ξέρει ο κάθε Χριστοδουλίτσια δεν πήγε. Αλλά οι εντεταλμένοι των κομμάτων που είναι στην αρχή τηλεόρασης Κύπρου κάνουν το παγώνι. Δεν μιλάνε και καλούν τον κάθε καλόγυρο γιατί λέει την αλήθεια. Γιατί αυτοί οι κύριοι έχουν άλλες ιδέες. Κάποιοι από αυτούς. Σαν τις ιδέες που είχε η κυρία η πρώην Υπουργός Εξωτερικών Επικοινωνιστικής Κομμουνιστικής Κυβέρνησης στην Κύπρο. Δεν λέω την όλη έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, μιλάμε για μουσουλμανοποίηση της Κύπρου, το λέει, ναι, και ο Αρχιεπίσκοπος, για επιδοτούμενη ισλαμοποίηση, δηλαδή πολεμήσανε οι πρόγονοί μας το 1821 στην Ελλάδα να διώξουν τον τουρκικό ζυγό και ήρθαν οι μάγκες του κάθε Σόρος, και τους φέρνουν με χρήματα πίσω. Πολεμήσαμε στην Κύπρο για την ελευθερία και έρχονται οι μάγκες και τους επιδοτούνε. Και μετά μιλάς για πολιτική, για κοινωνική πολιτική. Ποια κοινωνική πολιτική? Ναι, έρχεται ο συνάνθρωπος, γιατί είμαστε άνθρωποι απ' έξω, τον δέχεσαι, είτε έρχεται με καραβάκι είτε με τα πόδια από τα κατεχόμενα, τον δέχεσαι, τον περιποιείς ως άνθρωπο, του δίνεις αν θέλεις και ένα χαρτιλίκι και του λες, άσε την ευχή του Θεού και της Παναγίας να πας να ζήσεις εκεί που μεγάλωσες. Όχι εδώ, δεν σε θέλω. Εδώ θα δέχεσαι αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη, τα εργατικά χέρια.
με προδιαγραφές, με πιστοποιητικά υγείας, με τα πάντα. Έχουμε, κύριε Καλόγερε, έχουμε τηλεθεατές, παρακαλώ. Ο κύριος, ο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα. Ναι, γεια σας. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, σε ακούμε, καλό απόγευμα, ναι. Καλώς ήρθατε, ναι. Ναι, σας συγχαίρω που έρχεται φιλοξενώ τον κύριο Καλόγερο, τον παρακολουθώ. Τα λέει έξω από τα δόντια, γιατί η μεγαλύτερη υποδοσία είναι η Μακεδονία, όταν τα παρακολουθώ όλα. Έχω ξαναβγεί στο Βεγίνα για μια συζήτηση που έγινε με οικογένειες και παιδιά αγνοωμένων και τέτοια. Αλλά εδώ βλέπω ότι, πιο πολιτικό, γιατί δεν πήγαμε στο Χάγη για εγκλήματα πολέμου μέχρι τώρα τόσες κυβερνήσεις που περάσαν. 50 χρόνια και πάει ο Ερντογάν και καταγγέλει το Ισραήλ, λέει, για εγκλήματα πολέμου. Πού ζούμε, δηλαδή, φαντάζομαι φράσεις που έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί, τι περιμένω, το άλλο, δεν ανοίγουν φακέλους Κύπρου και τέτοια και άλλα σκάνδαλα. Περιμένω να πάει για η δικιά μας η γενεά, γιατί και εγώ ήμουν 24 χρονών όταν έγινε η εισβολή και αυτά να πούμε, πολέμησα κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, περιμένω να πάει για η δική μας η γενιά και τελείως τότε θα το ανοίξουν. Τι να ανοίξουνε, να ανοίξουνε τι, το τάφο μας, να τους πούμε τι έγινε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι να σας πω, είμαστε πολύ... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρέα. Να είστε καλά. Καλό που είπατε. Εγώ αειδιάζω που βγαίνουν ορισμένοι τώρα μετά από 50 χρόνια που είτε ήταν στον πόλεμο ή ξέρω εγώ και ξέρω εγώ, ανοίγουν το σώμα τους τώρα και μιλάνε. Να τα πούνε την αλήθεια όλα, όχι να αποφεύγουν να πούνε ονόματα και τέτοια. Αν βγαίνεις εκεί να πεις κάτι, να το πεις. Όπως ήτανε. Όχι αποφεύγουν. Τι αποφεύγουν, τι φοβούνται. Η Χούντα μην ξαναέρθει. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, έχουμε τηλεθεατές. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος. Ναι, ο κύριος Τάσος. Βάσος, συγγνώμη. Ναι, κύριε Βάσο. Κύριε Βάσος, ακούμε. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια και χαρά σας. Καλησπέρα σας. Καλά κάνετε και κάνετε ερωτήσεις στον κόσμο να σας πούν τις ιδέες τους. Γιατί καμιά φορά η ιδέα του πολίτη που είναι απ' έξω από τον χώρο μπορεί να έχει και κάποια ιδέα την οποία αυτοί που έχουν τις καρέκλες να μην μπορούν να τη δουν. Σχετικά με την Κύπρο μας πρέπει να δούμε και να έβλεπαν και οι παλιοί μας από το 1905 την κολοσσυρμαρχιά της Κουφής. Και να δουν πώς μπορούμε αυτόν το φίδι που έρχεται από το 1905 και το 1922 και το 1453 και από την Κεσάρια και Καπαδοκία και Σαψούντα και Άγκυρα, έρχεται αυτόν το φίδι και το αφήσαμε και ήρθε στην Κύπρο. Αυτά τα πράγματα δεν τα βλέπανε οι δικοί μας από το 1900 που άλλαξε η πολιτική λίγο πριν το 1900 που ήταν οι Άγγλοι. Έπρεπε να δούσουν καλά. Δεν βλέπαν, δεν μπορούσαν ούτε οι αρχιεπισκόποι μας, ούτε οι δεσποτάες, ούτε οι αρχηγοί μας, ούτε οι δημάρχοι. Κανένας δεν έβλεπε την κολοσσυρμαρχιά της Κουφής. Όπως οι δύο τι έγινε, μετά πριν τι έγινα και ήρθε το 1994. Και τώρα είμαστε το στόμα του λύκου και το στόμα του είναι ανοιχτό του λύκου τώρα και άμα κλείσει, θα μας κλείσει μέσα, θα μας φάει ο λύκος. Και πάλι δεν κάνουμε κάτι, οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πολλοί μας οι Άγιοι ήταν από την Κεσάρια, από την Καπαδοκία, ναι, από την Άγκυρα, από την Σαψούντα, από την Κυρίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Είστε πολύ κατανοητός. Κατανοητές οι τοποθετήσεις. Θα σχολιάσει ο κύριος Καλόγερος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεθεατή. Ο κύριος Χριστάκης είναι παρόν, εδώ. Ναι. Καλώς ήρθατε. Hello. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω.
να ακούσω τι θα μου απαντήσουν. Θα ήθελα να μάθω, έρχονται μετανάστες από αραβικές χώρες, διούν τους πολιτικό άθυλο, βοηθούν τους οικονομικά, ενώ κάποιοι Κύπροι χάνουν τα σπίτια τους σε πληστηριασμό, εκπίσεις. Γιατί δεν βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είπε κανένας ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε το σπίτι μας, να σώσουμε το σπίτι μας. Απλώς μια βοήθεια μέσα στα σωστά πλαίσια να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Όχι 1.000 και 1.500 και 900 ευρώ. Ναι. Διότι ο μισθός ζήσει στην Κύπρο, ένας χαμηλός μισθωτός, είναι 1.000 ευρώ, 1.200, 1.300 ευρώ. Δεν παίρνει παραπάνω. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Καλόγυρε. Έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε και άλλες γραμμές. Η κυρία Λίτσα είναι παρούσα. Ναι, παρακαλώ. Νίκο, συγγνώμη. Ναι, ναι κύριε ναι. Νίκο. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ήθελα να σας πω κάτι που το έχω βάλει μέσα στη ψυχή μου. Είμαι της 54Β. Μάλιστα. Πολέμησα με τους Τούρκους το 74. Σαν λιοντάρι. Όταν μετά κάμανε και χειρίες και αυτά, τότε μας μιλήσανε τους βιασμούς και τα πράγματα που συνέβησαν. Τότε που ήμουν παλικάρι, έθελα να πολεμήσω. Τώρα τα βγάλουνε στη φόρα. Εμείς γεράσαμε. Το 1974 που πήγα στρατιώτης 18 χρονών μας έλεγαν οι αξιωματικοί, καθίστε από κάτω από μια χαρουπιά να κάνουμε μαζί μας. Ξέρεις τι μας έκαναν οι κύριοι Καλογύρου? Για πείτε μου. Για τον κομμουνισμό. Τι με ενδιαφέρει, δεν είμαι κομμουνιστή προς Θεού. Γιατί για τον κομμουνισμό? Μια ζωή για τον κομμουνισμό, είναι μιλούσα για τον κομμουνισμό και όχι για ένα φανατισμό. Και η κοινωνία μας που χάλασε τώρα είναι ο φανατισμός. Γιατί άκουσα ένα που μιλούσε για άμυνα. Γιατί δεν φανατίζουν τα παιδιά μας να πολεμήσουν και καταντήσαν με τα ναρκωτικά και με τα πράγματα? Κύριε Καλογύρου, κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Το που είχα το μέσα στην καρδιά μου που πολλά χρόνια ήθελα να το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτά τα οποία αισθάνεστε. Νίκος, να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος είπε δύο μεγάλες αλήθειες. Πολύ μεγάλες αλήθειες. Λοιπόν, καταρχήν χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Νίκο. Τα σέβημαι, γιατί είστε ένας ήρωας, πολεμήσατε τον κατακτητή. Αλλά από εκεί και πέρα θα πω το εξής. Βγαίνει ο Τούρκος, ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, ο Ερντογάν, και λέει «Η γαλάζια πατρίδα». Ποια είναι η γαλάζια πατρίδα? Το μισό Αιγαίο αλλάζει ονόματα στα ελληνικά νησιά, τα βαφτίζει τουρκικά. Και η Κύπρος όλοι. Άκουσες, κύριε Νίκο, ή εσείς που με βλέπετε, έχετε ακούσει κανένα Χριστοδουλίδη να λέει τίποτα για την γαλάζια πατρίδα? Έγινε κανένα διάβημα? Ή μιλήσαμε εμείς για τη δική μας πατρίδα που είναι κατεχόμενη? Εδώ ψάχνει να βρει στο χάρτη, στον καιρό, συγγνώμη, τι καιρό θα κάνει στην Κερίνια και στη Μόρφο, και δεν έχει το κρατικό, η κρατική υπηρεσία του καιρού της Κύπρου τι καιρό θα κάνει αύριο στη Μόρφου και στη Κερίνια. Γιατί δεν τα θεωρεί πλέον κυπριακά? Τα θεωρεί κατεχόμενα. Και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ξεχνάμε? Άρα θα πάει ο κύριος Κόμπος, δεν τον γνωρίζω καν, έτσι. Θα πάει και θα δει το Φιντάν. Δεν μου λες, αγαπητέ κύριε Κόμπο, θα ρωτήσεις το Φιντάν τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα? Χριστοδουλίδη, θα πει στον Κόμπο να ρωτήσει τον Φιντά να μας εξηγήσει εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα και να του βγάλει το χάρτη, έτσι όπως έχω το χαρτί εγώ, να του βγάλει το χάρτη του Φιντάν? Γιατί ξέρεις, κύριε Κασάπη, ποια θα είναι, ακούστε κυρίες και κύριοι, ποια θα είναι η επιτυχία μεθαύριο στην Επιτροπή των Υπουργών Εξωτερικών? Δείξε μου, Αντώνη, τη γαλάζια πατρίδα με την Κύπρο ολόκληρη τουρκική. Βρες την και δείξτε μου. Ποια θα είναι η επιτυχία λοιπόν, Χριστοδουλίδη, και να γίνεις και για λίγο μάγκα στην πράξη, όχι στα χαρτιά? Η επικοινωνιακή σου πολιτική έχει αποτύχει. Με όλους τους κύριους που έχεις δίπλα σου εκεί έχεις τελειώσει και το ξέρεις.
Άρα λοιπόν, Χριστοδουλίδη, για να σωθείς λίγο εσύ, αν δεν με ενδιαφέρει το κάθε εσύ, είσαι ο άνθρωπος που σε σέβομαι σαν άνθρωπο, διαφωνώ μαζί σου με την πολιτική που εφαρμόζεις. Αν είσαι μάγκα λοιπόν, Χριστοδουλίδη, και έχεις παντελόνια που λένε στο χωριό μου, και έχεις τα κότσια δηλαδή, που πιστεύω ότι τα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις στον κύριο Κόμπο, εκεί στην Επιτροπή των Υπουργών Εξωτερικών, να βγάλει το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα, που αυτό διδάσκεται σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, σε 15 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο, θα μαθαίνουν ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη από τους Έλληνες. Άρα λοιπόν, Χριστοδουλίδη, εσύ που το παίζεις πολύ large, λες και είναι δική σου η Κύπρος, θα πεις τον Κόμπο, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, βγάλτε μία φωτοτυπία και μοιράστε σε όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών και θέστε το ερώτημα, είναι έτσι Μίκη? Και θέστε το ερώτημα, μπράβο παιδιά μου, κύριε Φιντάν, για πείτε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εσείς θέλετε να γίνετε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που λέτε και διδάσκετε και στα σχολεία για την γαλάζια πατρίδα και έχετε μέσα την Κύπρος τουρκική, τι εννοείτε? Όποιος κάνει αυτή την ερώτηση στο Φιντάν μεθαύριο στην Επιτροπή των Υπουργών Εξωτερικών θα είναι ο μάγκας της Κύπρου και θα έχει πολιτικό μέλλον. Λοιπόν, Κόμπο, κύριε Κόμπο, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, επειδή με ακούτε και με παρακολουθείτε, ακούστε το εξής. Πάτε και πείτε στον Φιντάν, δεν ξέρω αν το κατανοείς αυτό και αν συμφωνείς, και πείς και στον Φιντάν, αφού τον καλέσατε που τον καλέσατε, αφού ξεβρακωθήκαμε και σε αυτό που ζέμε, και δεχτήκατε τον Φιντάν να έρθει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, πάρε και μίλασε 40 χαρτάκια και στους υπουργούς και ρώτησε τον, έτσι. Δεν θα σου βγάλουν κόκκινη κάρτα, ούτε θα σου δώσουν αποβολή. Μην πάρεις και την άδεια των Γερμανών, πες μας το είπαν και μας άρεσε. Δείξε του αυτό το πράγμα, να σου πει ο Φιντάν ποιες είναι οι βλέψεις Τουρκίας. Να καταπιεί τη γλώσσα του Φιντάν και όχι ο Κόμπος και ο Χριστοδουλίδης. Μα δεν τρέπεστε λίγο? Πάτε στην Ευρώπη, καλείτε τον Τούρκο και δεν το ρωτάτε τι είναι αυτά τα χαρτάκια που βγάζουν περί γαλάζιας πατρίδας με όλη την Κύπρο, τουρκική, και τον καλεί στο σπίτι σου, αυτό που λέει το σπίτι όλο είναι δικό σου. Δεν έχετε ντροπή, κοροϊδεύετε τον κόσμο. Για ποια λύση του Κυπριακού μου μιλάτε, όταν αυτός εκεί πέρα, ζούμε μου κι άλλο την Κύπρο σε παρακαλώ, όταν ο Ατήλας όλη την Κύπρο τη λέει ότι είναι τουρκική. Και όχι μόνο λέει ότι είναι τουρκική, λέει κάναμε λάθος το 1974, θα το διορθώσουμε όμως. Και εσύ Χριστοδουλίδη, δεν με ενδιαφέρει ποιος σου λέει, αν δεν μπορείς με κυβερνάς. Αν δεν μπορείς Χριστοδουλίδη με κυβερνάς, πες παρετούμε γιατί με παίζει ο κάθε Μητσοτάκης. Mm-hmm. Αλλά πες το όμως, μην το παίζεις έτσι. Εσύ Χριστοδουλίδη λοιπόν δέχεσαι τη μία πρόκληση πίσω από την άλλη, τη μία προσβολή πίσω από την άλλη, δείξω μου και αυτό τον πολιτικό άνθρωπο που λέγεται Χριστοδουλίδης και είναι πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να μας πει, θα πει στον κύριο Υπουργό Εξωτερικών, στον κύριο Κόμπο, να πει στον κύριο Φιντάν, να απολογηθεί γι' αυτό. Τι εννοείται κύριε Φιντάν, μια ερώτηση θα του κάνεις Κόμπο και θα γίνεις ο έρωτας της Κύπρου. Τολμάς, δεν τολμάς, θα το ρωτήσεις, δεν θα το ρωτήσεις. Μόνο που δεν ξέρω, εκεί που θα πάτε, που θα σε βάλουν να κάτσεις. Και θα κάνεις αυτό που λέει η πιάτσα έξω, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Ναι. Λοιπόν, έχουμε να απαντήσουμε κάποιες γραμμές τελευταίες, κύριε Καλόγυρα. Ο κύριος Σταύρος είναι εδώ παρόν. Και για τις κατασχέσεις, κύριε Σταύρο, μισό λεπτό. Ναι, καλησπέρα. Ένα λεπτό, κύριε Σταύρο. Κύριε Σταύρο, και για τις κατασχέσεις. Καλησπέρα. Αν είχε τσίπα και κοινωνική πρόνοια και πολιτική κυβέρνηση, θα βοηθούσε τους Κύπριους πολίτες μετά από όσα δεινά τραβήξανε να κρατήσουν τα σπίτια τους. Αντί αυτών, ασκεί πολιτική, κοινωνική υπέρ των λαθρομεταναστών, υπερβολικά κοινωνική πολιτική και, και ασκεί υπερβολικά αδύναμη και μικρή πολιτική κοινωνική υπέρ των ντόπιων. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, είστε κοντά μας. Σας ακούω, σας ακούω. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι, ακούμε κύριε Σταύρο. Να, επιτρέψτε μου να καταχραστώ λίγο από τον χρόνο σας. Θα ασχοληθώ με δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι για το 361 τάγμα Μπετζικού το 1974-91, νεκρή και αγνοούμενη.
ο διοικητής τους, ο προδότης, αρχιπροδότης Χάζος, τους άφησε στολές του Θεού και με μαρτυρίες του οδηγού του πήρε πολιτικό αυτοκίνητο και χάθηκε από το μέτωπο και ο οδηγός του έσωσε ορισμένα στρατιώτες από το βέβαιο θάνατο και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Ερχόν. Το 361. Άσπρη μου. Τελειώνουμε με αυτό. Συγγνώμη. Τον έφερα στην Κύπρο μετά και τον τίμησα και έβγαλε και βιβλίο ο κύριος Χάτσος. Απεβίωσε πρόσφατα. Αυτός ο κύριος που για μένα δεν είναι κύριος, είναι ένας προδότης και πρέπει να εκτελεστεί. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων που ανέφερε ο κύριος Καλόγυρος. Κύριε Καλόγυρε, να τα βάλετε με την Αμερική και με την Ευρώπη να τα βάλετε. Όχι με τους φτωχούς τους μετανάστες που είναι αναγκασμένοι να φύγουν από τις πατρίδες τους λόγω πολέμου για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Με την Αμερική να τα βάλετε και με την Ευρώπη που ξεκίνησαν τους πολέμους εδώ στη γειτονιά μας. Με αυτούς να τα βάλετε. Έλα, γιατί έρχονται στην καταραμένη Ευρώπη. Να περιμένετε να τελειώσω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Να περιμένετε να τελειώσω. Σας παρακολουθώ. Ο λόγος σας είναι ρατσιστικός ο λόγος σας και σας παρακολουθώ και από την Ελλάδα το κανάλι σας. Είστε μία χωλή, ένα λόγος ρατσιστικός όποτε γίνεται στην τηλεόραση. Με την Αμερική να τα βάλετε. Έχετε τη δύναμη να βάλετε με την Αμερική και με την Ευρώπη που κάνουν τους πολέμους εδώ κοντά μας, στην περιοχή μας. Και διώξουν αυτούς τους ανθρώπους. Αν έχετε δυνατότητα τότε να το κάνετε. Γιατί είναι ο λόγος μου είναι ρατσιστικός, για εξηγήστε τότε και να το κάνετε, να τελειώσω και μετά. Ναι, μα δεν απαντάτε. Με κατηγορείτε, ένα λετάκι. Με κατηγορείτε, ένα λετάκι. Σας κατηγορώ ευθέως. Μα πες μου γιατί είναι ρατσιστικός ο λόγος μου. Πού είναι ρατσιστικός. Και κάτι για να απαντήσετε. Μα πού είναι ρατσιστικός. Το ότι σε πούλησε ο Χάτσος όπως λες. Είναι σόγιος, ανήκει στα ψάρια της. Είναι σόγιος, ανήκει στα ψάρια της. Ευχαριστώ, μπορείτε να μου απαντήσετε μέσα στην κοινωνία. Λοιπόν, άκου να σου πω, είπε τη λέξη Μεσόγειος ανήκει στα ψάρια της. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Ναι. Ανήκει σε αυτούς, είναι δικαίωμά σου, έτσι. Ανήκει σε αυτήν την ομάδα των πολιτών που ζουν στην Κύπρο, που πιστεύεις ότι τα πάντα ανήκουν σε όλους, δεν πιστεύεις σε πατρίδα, δεν πιστεύεις σε τίποτα. Δεν ξέρω αν ο Χάτσος, ο Μακαρίτης ήταν προδότης ή όχι, αυτό το λες εσύ, εγώ δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το ασπαστώ. Μπορώ να πω όμως ότι από τη στιγμή που εσύ λες ότι η Μεσόγειος ανήκει στα ψάρια και εσύ λες ότι εγώ έχω ρατσιστικό λόγο επειδή μιλάω για την ανεξαρτησία της Κύπρου, επειδή μιλάω για τον φτωχό Κύπρο πολίτη που δεν έχει να φάει και ο οποίος πεθαίνει γιατί δεν έχει 50 κολοευρώ για να μπορέσει να έχει ρεύμα στο σπίτι, να πληρώσει το ρεύμα. Αν αυτό είναι ρατσισμός και επειδή μιλάω, δεν ξέρω τι δουλειά κάνετε αγαπητέ κύριε, αλλά επειδή μιλάω για τα χρήματα που δίνονται σε αυτούς τους απρόσκλητους που έρχονται από την άλλη άκρη της γης και γιατί έρχονται στην καταραμένη Ευρώπη που λένε ήδη και δεν πάνε στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία, στην Τουρκία, γιατί θέλουν να έρθουν στην καταραμένη Δύση όλοι αυτοί. Και εγώ σέβομαι αυτό που λέτε. Ανήκετε σε αυτήν την πολύ πολύ μικρή μειοψηφία των πολιτών που πιστεύει ότι η Μεσόγειος ανήκει στα ψάρια. Είσαι σαν τη σημερινή υπουργό που είναι πρωτοσέλιδη στα κατεχόμενα, πρώην υπουργό του δικού σας, του προέδρου του ΑΚΕΛ, του πώς το λέγανε, τον... Του προέδρου της... Τον Κύπριο πρόεδρο του ΑΚΕΛ. Τον Χριστόφια. Τον Χριστόφια. Λοιπόν, Μαγαρίνη Χριστόφια. Αυτή η υπουργός του Χριστόφια, η οποία λέει πράγματα που οι Τούρκοι δεν τα λένε. Δικαίωμά τους. Άποψή τους. Εγώ τη σέβομαι. Διαφωνώ. Αλλά και ο φίλος, καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν τέτοιοι που λένε ότι η Μεσόγειος ανήκει στα ψάρια, άρα η Κύπρος ανήκει σε όλους, άρα εσύ φίλε δεν ξέρω τι δουλειά έκανες. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, έχουμε τηλεθεατές άλλου. Ακόμα δύο γραμμές και να κλείσουμε την εκπομπή, παρακαλώ. Κύριε Γιώργο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Ναι, γεια σας, γεια σας. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Με ακούτε. Βεβαίως. Ναι. Αλλά μιλήστε λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη. Ο προηγούμενος, την εφιαλή σας, έχει άδικο που είπε για ο κύριος Σταγιώρα αυτά.
Τέλος πάντων, εγώ να πω μόνο δύο πράγματα. Εδώ στην Κύπρο δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να δουλεύει σωστά. Πρώτο. Καμία μα κανέναν υπουργείο, καμία υπηρεσία. Ταλαιπωρία για τον κόσμο. Είναι μία ταλαιπωρία. Τίποτα. Δεύτερο. Παλιά η εκκλησία συνεργάζεται με τους τούρκους, δεν επλέρωνε φόρους η εκκλησία, επλέρωνε ο κόσμος φόρους, δεν μπορεί να τους πληρώσει, επιάναν την περιουσία τους. Σε μένα του παππού μου και της γιαγιά μου και του παππού μου επιάσαν την περιουσία τους, η εκκλησία δεν ήθελε να δώσει τίποτε πίσω. Τρίτο, επιάσαν τους τα λεφτά από τις τράπεζες. Εμείς αυτός ο λαός δεν κάνουμε για τίποτε. Είμαστε του ούσου να περάσουμε. Ούσου να περάσουμε. Έφτιαξαν τους τα λεφτά από την τράπεζα, αφήκαν τους τα πει και δεν ασηκώσουν ένα πλάσμα να πάει να κάνει μια διαμαρτυρία και διαμαρτύρουν τους στην Γαλλία, οι Γάλλοι, για την Κύπρη. Τέταρτο, για τους μετανάστες. Εγώ ξέρω 10.000 μετανάστες, δεν που εμπάφω, που είναι παράνο. Η αστυνομία δεν το ξέρει. Αλλά δεν που γίνεται. Αφού πιάνουν τα που είναι Ευρώπη, πιάνουν τα που είναι Ευρώπη για τούτους. Γιατί να τους εστιοξενάζεις, αφού τα πιάνουν, μεράζεις. Όμως ταλαιπωρούν τον Κύπριο πολίτη. Εψηλώσαν τα ενίκια. Η μισή ένα ρεβέντα. Δουλεύουν οι μετανάστες, παίρνουν δουλειά, πιάνουν στην 20 ευρώ την ημέρα. Τι λάγα μετά στείλουν τους ξενοδιά κοτέινερ, περνούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ενίκια, ενοικιάστηκαν τα σπίτια, εψηλώσαν τα ενίκια. Εταλαιπωρήσαν τον Κύπριο πολίτη γιατί δεν έχουμε τίποτε. Είπα. Άμεσα δεν δουλεύει τίποτε. Ένα ο δρόμο τη ΠΑΦ. Αν είναι ΠΑΦ, σταματήσαν το. Έφτιαν τα εκατομμύρια. Έχει τώρα 8 μήνε. Είπε κανένα κουβέντα για ο δρόμο τη ΠΑΦ. Είναι να που γίνεται. Τίποτε. Τούτα που ήταν με τα φυσικά αέρια. Εκλείσαν την γερμανική δουλειά. Την Μαρία τη Ζηλάνια. Εκλείσαν την γερμανική δουλειά. Δεν δουλεύει τίποτε σωστά μέσα. Τίποτε. Είναι ο κωδικός μας αμπούκα. Εμείς κάνουμε για ελευθερία. Εμείς είμαστε σκλαβιά 400 χρόνια. 400 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σταύρο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Να περάσουμε και στην κυρία Έλληνα, η τελευταία τηλεθεάτρια. Μπορούμε να βγάλουμε δύο γραμμές. Δύο-τρεις γραμμές να βγάλουμε ακόμη. Να βγάλουμε. Βέβαια. Θα βγάλουμε κι άλλους. Κυρία Έλληνα, είναι παρούσα εδώ. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Καλόγερο. Μόνο την υγεία του χάνει και την καλή του την καρδιά. Πραγματικά, τούτος ο τόπος μόνο σκλαβιά μας αξίζει. Όταν αστυνομικοί, αστυνόμοι, δασκάλοι, καθηγητές, στρατιωτικοί, τελώνες που τους έχουμε στην πρώτη γραμμή για να μας προσέχουν τούτον το κράτος. Είναι όλη νύχτα στα καζίνα, στα ξενοδοχεία των Τούρκων. Τώρα τον Τουρκοκυπρίο, ναι, μου λένε Τουρκοκυπρίους, τον Τούρκο. Αξίζει μας κάτι καλύτερο, κύριε Καλόγυρο. Εφόβλαλότη, λίγα μας κάνει ο Ερτογάν. Το πιστεύω και το εννοώ. Εάν ήταν πάνω σε καμά ακόμα πιο πολλά. Μας αξίζει, τα θέλει ο οργανισμός μας. Ήδη ο προηγούμενος του προηγουμένου είπε σας ένα χεράκι που την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αλλά και είναι η πραγματικότητα, κύριε Καλογέρη. Δυστυχώς μόνο την καλή σας υγεία χάνεται. Κανένας δεν ακούει. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος άφηνα αστυνομικό, τελωνιακό, στρατιωτικό που ξέρω τι πάει και προδώνει όταν χάνει στα καζίνα και προδώνει πολλά σε τον τόπο. Πού ξέρω εγώ. Μπορεί να μου απαντήσει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Έχουμε και άλλους συνεθεατές. Λοιπόν, αν θέλετε να απαντήσετε, κύριε Καλογύρη. Λοιπόν, κατανοώ τον πόνο της κυρίας, αλλά θα πω το εξής. Ο Χριστός είχε 12 μαθητές. Το μεγαλείο του χριστιανισμού. Δεν φταίει ο κόσμος. Φταίνει η πολιτική. Ο κόσμος απογοητεύεται, όπως και η κυρία λέει, τι άλλο να κάνω, όχι. Όχι, δεν απογοητευόμαστε. Οι πολιτικοί όμως ανακρίνονται μέσα από τους πολίτες, κύριε Καλογύρη. Λοιπόν, ποιον εκλέξαμε, ας πούμε, στην Κύπρο κόντρα, γιατί συγχαθήκαμε το σύστημα, τον κύριο Φιδία. Είπαμε μπράβο. Ο κύριος Φιδίας τα έκανε πηγές μαδιά μου, τα μηδένε σε όλα. Τι λέει ο κόσμος, πω ρε παιδί μου, είπαμε να ψηφίσουμε κάτι από αντίδραση και κοίτα πώς μας βγήκε ο Φιδίας. Μακριά, μακριά λένε. Το λένε πολλοί.
Το είπα και εγώ, λέω κρίμα ρε παιδί μου, είπαμε να δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά αυτός το πήγε στο σωρολό που λένε εντελώς στο χωριό μου, τα διέλυσε όλα. Πάμε στο πολιτικό σύστημα, το οποίο τρέμει τον κάθε επόμενο φοιδία. Λοιπόν, το σύστημα έχει λεφτά και αρχίζει και πληρώνει μέσα, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, δημοσιογράφους, εφημερίδες, site. Και σου βγάζουν έναν ήρωα που λέγεται Χριστοδουλίδης ή ο εκάστοτε Χριστοδουλίδης, τόσο όμορφος και αγαπητός, που τώρα μπορεί να τον βγάζουν ότι πέφτει, αλλά μόλις αρχίσει και πέσει, πέσουν τα ανταλλάγματα, τα όποια ανταλλάγματα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ξαφνικά ψηλώνει ο εκάστοτε Πρόεδρος Δημοκρατίας ή τα εκάστοτε κόμματα και λέει ο κόσμος, άλλε, κοίταξε, ο Χασάπης πάει καλά τώρα, θα πάμε το Κασάπη, γιατί είπε και αυτό και αυτό και αυτό. Ξεχνά το χθεσινό Κασάπη, έτσι. Τώρα να ξέρεις ότι ετοιμάζουν και τον Κύπριο που ανέβηκε στην Αθήνα και πέτυχε πεταγωδός. Είναι του συστήματος αυτός. Είναι το σύστημα, δεν σε ξεχνάει. Καλλιεργεί, το σύστημα έχει τόσα πολλά λεφτά, όπως και με τους λαθρομετανάστες δίνουν πολλά λεφτά σε ΜΚΟ και κερδίζουν πολλά περισσότερα από αυτά που δίνουν στους λαθροδιακινητές. Λοιπόν, εδώ είναι μια μεγάλη μπίζνα. Μια μεγάλη μπίζνα εις βάρος του κάθε λαού. Του λαού της Κύπρου, του λαού της Ελλάδος, του λαού της Λιβύης. Μην ξεχνάμε ότι όπου πέρασε η μεγάλη αυτή δύναμη Αμερική, στη Λιβύη την κατέστρεψε, στο Ιράκ το κατέστρεψε, στο Ιράν έφερε τους Αγιατολλά Χομεϊνί, στο Αφγανιστάν παρέδωσε και εξοπλισμό δισεκατομμυρίων στους Ταλιμπάν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν business, χάλουν, κερδίζουν από κάπου άλλο. Τώρα κάνουν τη μεγάλη business που λέγεται πόλεμος και λυπάμαι τον κόσμο. Άρα λοιπόν, κύριε Κασάπη, το θέμα είναι το εξής. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Μεσόγειος ανήκει στα ψάρια τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιολείπητοι. Προφανώς έχουν άλλα προβλήματα ψυχολογικά και καταλήγουν εκεί για να βγάλουν το πρόβλημά τους που έχουν και μάλλον να ξεχάσουν το πρόβλημά τους που έχουν. Η αλήθεια είναι η εξής. Εγώ δεν θα δεχόμουν ποτέ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με τον Ατήλα, τον κατακτητή, ο οποίος μου έρχεται με τον ίδιο τσαμπουκά και μου απαιτεί κι άλλα αντί να κάνει έστω ένα χιλιοστό πίσω και δεν θα καθόμουν ποτέ στο ίδιο τραπέζι ή θα τον ξεφτύλιζα εκεί, δείχνοντάς του το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και θα ρωτούσε ο κύριος Κόμπος αν έχει λάβει εντολή, μπορεί να ρωτήσει και να πει τι θα κάνετε κύριε Φιντάν για αυτόν το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας όπου παρουσιάζεται η Κύπρος τουρκική και ο πρόεδρος σας λέει ότι θέλει να την κατακτήσει. Ναι. Αυτή είναι μια ερώτηση και να σηκωθούν να φύγει και να τελειώσει το θέμα και η ιστορία. Αλλά όλα αυτά για να τα κάνεις πρέπει να είσαι ανεξάρτητος. Λοιπόν, και πάμε στο εξής. Από πόσα κανάλια ακούς αυτά τα οποία λέμε εμείς? Μετρημένα στα δάχτυλα. Έχουμε τηλεθεατές. Την κυρία. Την κυρία Ανδρούλα. Λοιπόν. Σταυρούλα. Την κυρία Σταυρούλα. Ναι. Ναι, κύριε Σταυρούλα. Χαίρο τον κύριο Καλογύρου που παρακολουθώ το πρόγραμμα του και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μόνο το βέβαια θα βάλω. Εγώ θα πω κάτι. Έχω μια φίλη που δεν έχει σύνταξη. Ο άντρας της δεν έβαλε να πιάσει σύνταξη. Και πέθανε. Η γυναίκα πιάνει κάτι από το εψιλο-εψιλο. Έχει η κοπέλα να ψάζει. Και δεν την κάνουν τα λεφτά. Πέρσι ήταν μέσα στην εντατική 6 μήνες φυτό. Δεν το λαλούσαν κανένα να ζήσει. Και κόψαν της τα λεφτά. Εκόψαν τις τα λεφτά και δεν παίρνει λεφτά γιατί ήταν μέσα στην εντατική και δεν χρειάζεται, ας πούμε, λεφτά. Καλά το σπίτι, δεν θέλει λεφτά, δεν θέλει έξοδα. Τι είναι, δεν θέλει έξοδα μέσα στην εντατική. Μάλιστα. Και κόψαν τις τα λεφτά. Σκιακονά, να το πω έτσι, σκιακονά η γυναίκα από τσίποδα για να περάσει. Αν θέλετε, αφήστε το τηλέφωνο σας στα παιδιά έξω, στον Αντώνη και στον Σφύρο, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες, αν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή την κυρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλό απόγευμα, κύριε Σταυρούλα. Ευχαριστώ. Πώς θα το αφήσω, δηλαδή. Έπιασε το παιδί. Καλέστε εκ νέου, αφήστε, κυρία Σταυρούλα, το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε για τα καλά. Καλέστε εδώ έξω, όπως πήρατε ακριβώς τώρα, για να πείτε στους δύο συναδέλφους το τηλέφωνο το οποίο έχετε. Είναι το δικό σας ή της άλλης κυρίας. Έχουμε τηλεθεατές και άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Να είστε καλά, κύριε Σταυρούλα. Ο κύριος Κυριάκος είναι εδώ παρόν. Κύριε Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο, μας ακούτε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ναι, θα ακούω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Παρακαλώ, καλησπέρα. Ναι.
Γεια σου, κύριε Καλόγερε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Εγώ αγόρασα ένα πλυντήριο που τα πόναν αραϊκιώτη. Και ήθελα να μάθω τη μάρκα του. Και η μάρκα του ήταν Τούρτσι. Που το γάμαζε. Ναι. Καταλαβαίνετε. Πλήρως. Καταλαβαίνουμε. Η μάρκα του ήταν Τούρτσικο. Τι φταίει ο Ιωάννης. Πήρε ένα. Ναι. Είναι τουρκική η μάρκα, λέει. Ναι. Απλά αν ξαναπάρετε την ίδια μάρκα. Ορίστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε, έπεσε γραμμή. Έχουμε κι άλλους τηλεθεατές. Ο κύριος Γιαννάκης είναι παρόν. Κύριε Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω κάτι να πω στον κύριο Καλόγερο. Να το πείτε. Κύριε Καλόγερο, γνωρίζετε τι διηγούν την Κύπρο σήμερα. Τι διηγούν. Δεν είναι ο Χριστόδουλης που διηγά. Είναι ο Αναστασιάδης και ο Φούλης στην Πάφο. Αυτοί οι δύο καταστρέψαν αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Έχουμε και άλλους συνεδριατές. Να είστε καλά. Έρνηση μου λες ο Χριστός Βουλίδης. Να είστε καλά. Καταναλυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και άλλους συνεδριατές. Λοιπόν, έχουμε ακόμα... Παρακαλώ να ακούσουμε εδώ. Καλησπέρα. Είναι κοντά μας ο κύριος ή η κυρία, ο κύριος Ανδρέας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Με ακούτε? Βεβαίως, πολύ καθαρά. Ναι. Έχω βγει προηγουμένως και έχω μιλήσει μαζί σας. Ορισμένα θέματα για το... Χαμηλώστε λίγο, παρακαλώ. Ναι. Για το Ισραήλ σωστά και κάτι άλλο. Αυτά δεν μου απάντησε ο κύριος Καλόγερος. Δεν μου είπε. Δεν το σχολίασε. Ναι, πού θα πρέπει... Τι έχει μείνει για πίσω... Για να σας απαντήσει, ξαναπέστε αν θέλετε την ερώτηση. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Η ερώτηση ήταν πώς ο Ερντογάν πάει σε χάγη κατά γέννη του Ισραήλ για κλίματα πολέμου και εμείς δεν πήγαμε ποτέ. Λοιπόν. Μάλιστα. Το άλλο. 50 χρόνια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το πέρασα τόσες κυβερνήσεις και δώσα αυτά. Ναι. Το άλλο, γίνω στις τηλεοράσεις, εγώ έχω πολεμήσει, εγώ ήμουν έφεδρος στον πόλεμο, έχω πολεμήσει και εγώ. Ακούω τώρα μετά από 50 χρόνια, βγαίνω ορισμένοι στην τηλεόραση και κάνω και κάτι εκπομπές και στο... με τους θα κάνουν εκεί, όχι μαζί σας, σε άλλα κανάλια και λένε και στο τέλος τώρα και λένε ονόματα και τι και τι, λένε αυτά που θέλουν. Ναι. Φοβούνται να πούνε. Τι φοβούνται, μην ξανάρθει η Χούντα πίσω ή είναι της Χούντας για αυτή. Μάλιστα. Και βγαίνουν τώρα μετά από τόσα χρόνια και λένε ιστορίες. Δεν λένε την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Το φάγιο, τόσα πράγματα, οι φακέλες εκεί που πότε θα ανοίξουν. Όταν πεθάνουμε εμείς και μετά που δεν θα μείνει ένας, θα μας ξετάψουν, είπα, και θα μας ρωτήσουν τι έγινε. Αυτά λέω. Ευχαριστώ, γεια σας. Λοιπόν, καλά απόγευμα, ναι. Ο Ερντογάν έχει το θράσος, γιατί για θράσος πεινάμε, έτσι. Είναι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο γενίτσαρος. Είναι έξυπνος, πρέπει να πούμε. Είναι γενίτσαρος. Και οι γενίτσαροι είναι πιο επικίνδυνοι, γιατί οι Τούρκοι είναι μπουταλάδες. Ο Ερντογάν, λοιπόν, Έλληνας γενίτσαρος, διοικεί την Τουρκία. Είναι χειρότερος από τους χειρότερους. Και φτάνει ο εγκληματίας. Πού δεν έχει βάλει, στο Ιράκ, στο Ιράν, όχι με τον Ιράν έχει πολλές στους Κούρδους κάτω, γενοκτονίες κάνει στους Κούρδους. Στην Αρμενία, στην Κύπρο, στη Λιβύη, παντού. Βγαίνει λοιπόν ο νούμερο ένας δικτάτορας στον κόσμο, νούμερο ένας εισβολίας. Ο άνθρωπος που ευθύνεται για γενοκτονίες Αρμενίων, ο άνθρωπος που ευθύνεται για γενοκτονίες, τώρα γίνονται Κούρδων,
βγαίνει και καταγγέλει τους φίλους μας, τους Ισραηλινούς, εσείς εκεί στην αρχή ξέρετε, ναι, καταγγέλει τους φίλους μας, τους Ισραηλινούς, και καταγγέλει τον φίλο μας τον Νετανιάχου ότι είναι εγκληματίας πολέμου. Δηλαδή, ο κλέφτης, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, ο βιαστής, καταγγέλει τον άλλον για αυτά που έχει κάνει ο ίδιος. Και γιατί εμείς δεν βγήκαμε να καταγγείλουμε όλους αυτούς? Μα εδώ τους δεχόμαστε στο τραπέζι. Εδώ δέχεσαι τον άνθρωπο που λέει ότι η Κύπρος είναι τουρκική και το φέρνει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών χωρίς να έχει το θάρρος να του πεις, ρε φιλαράκο, τι είναι αυτά που λες εδώ. Ναι. Για πες εδώ παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ένας λαός που πολλές φορές λέμε μας αξίζει, γιατί εμείς τους ψηφίσαμε και αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν πιστά τις εντολές αυτών που πιθανότατα τους βοηθήσανε για να ανέβουν σε αυτό το αξίωμα. Πώς τους βοηθήσανε? Είτε με οικονομικά, είτε με πολιτικά κίνητρα, είτε με κοινωνικό μάρκετινγκ και με όλη αυτή την προπαγάνδα που λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που μας κυβερνάνε δεν κάνουν και αποδεικνύεται καθημερινά. Δεν έχουν το θράσος, ναι, και τα αυτονόητα, κύριε Κασάπη. Λοιπόν, πέστε να ακούσουμε ακόμα ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Η κυρία Κρυστάλλα είναι παρούσα, ναι. Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κυρία Κρυστάλλα. Εγώ ήμουν 22 χρονών το 1974 και ήμουν και έγκυος. Δεν είμαι πρόσφυγα, αλλά νιώθω την πατρίδα μου παραπάνω από πρόσφυγες. Όμως με τούτα όλα τα κακά που έγινα, εμείς πηγαίνουμε που μας σκοτώσα, που μας διάσα, που χάσαμε τις περιουσίες μας, τα ίδια, όλα. Είναι σωστό να πηγαίνουμε στα κατεχόμενα? Εγώ έχω 50 χρόνια που δεν έπια στα κατεχόμενα. Αν ζήσω και ελευθερωθούμε, να πάω. Μπράβο σας. Από πού καταγείστε? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι, παίζω ένα-δυο άτομα ακόμη και να κλείσουμε. Έχουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, μέχρι να απαντήσουν και να μεταφερθεί. Έχουμε ακόμα. Λοιπόν. Να πούμε ότι δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω μόνος. Ναι, διότι είναι πάρα πολύ. Γίνεται χαμός. Με βλέπουν τα παιδιά εδώ, γίνεται χαμός από τα τηλέφωνα. Είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν και να γίνεται πούμε. Μήκη, γιατί ο κόσμος να θέλει πούμε να ότι κάθε βράδυ στις 7 η ώρα. Εδώ στην Βεργίνα τηλεόραση είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε αδέσμευτοι. Η δύναμη μας είστε εσείς. Εσείς διαδώστε το κανάλι στον φίλο σας, στην φίλη σας, στα παιδιά σας. Πείτε ότι υπάρχει το πατριωτικό κανάλι στην Κύπρο, η Βεργίνα τηλεόραση. Κάθε βράδυ λοιπόν σε 7 η ώρα είναι το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα τηλεόρασης. Ανεξάρτητο δελτίο με την πολύ γνωστή, την πασίγνωστη και αντικειμενικότατη κυρία Νατάσα Ιωάννου. 7 η ώρα κάθε βράδυ. Το δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα τα λέει όλα με την πραγματική τους έννοια. Όπως ακριβώς είναι. Θέλω να ενημερωθείτε. Δείτε 7 ώρα το βράδυ Βεργίνα και σε επανάληψη το δελτίο στις 11 το βράδυ για αυτούς που έχουν δουλειές και δεν προλαβαίνουν. Εμείς είμαστε ενημερωτικό κανάλι. Έχουμε έρθει στην Κύπρο. Ταράζουμε τα νερά της δημοσιογραφίας. Ταράζουμε τα νερά της πολιτικής που υπάρχουν. Γιατί αυτό το στημένο, το κατεστημένο. Δεν μπορεί άλλο να περπατήσει. 50 χρόνια συζητάμε για το πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν λύνεται. Και κάνουμε κολοτούμπες και ξανά κολοτούμπες και έρχεται ο κάθε ένας που κυβερνάει και συνεχώς κάτι παραχωρεί στον Ατήλα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι εθνική πολιτική. Δεν είναι περήφανη πολιτική. Αυτό λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν μπορώ να το πω. Ξέρετε εσείς πώς λέγεται. Και αυτό ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που εσείς έχετε ψηφίσει. Γιατί τους πιστέψατε. Γιατί πιστεύατε ότι είναι έντιμοι, ότι είναι ειλικρινείς και ότι επάνω τους έχουν ένα πολιτικό λόγο, μια πολιτική τιμιότητα. Όχι ότι ξαφνικά αυτοί οι ίδιοι γίνανε μπαμπέσιδες. Απλά καταλάβανε στην πράξη ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό που είχαν υποσχεθεί. Και πάνε να κάνουν αυτό που έκανε ο Τσίπρας, κολοτούμπες. Δηλαδή ο Χριστοδουλίδης δεν ξέρω αν ενημερώνεται και επικοινωνεί με τον εθνομηδενιστή πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αλέξη Τσίπρα. Να του πει Αλέξη, πώς θα κάνει τάδε κολοτούμπα και άλλη κολοτούμπα και άλλη κολοτούμπα και πάει ο Χριστοδουλίδης και δίνει γη και είδωρ για να κάνει μία τριμερή συνάντηση. Χαίστηκε η φοράδα στο αλόνι που λένε στο χωριό μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το αλόνι είναι η μεγάλη πεδιάδα. Δηλαδή θα κάνει μία τριμερή συνάντηση
αφού έχουν παραχωρήσει γη και είδωρ, τι θα γίνει, θα σου ήρθε αυτό το ανθρωπάκι ο Τατάρ, το λυπάμαι, αξιολείπητος είναι, ο δικτατορίσκος του δικτάτορα Ερντογάν ο άνθρωπος και θα σου πει, α, κοίταξε να δεις, εγώ εδώ είμαι αρχηγός κράτους, ως αρχηγός κράτους, θα υποβιβαστείς και εσύ σε πρόεδρο κοινότητας για να κάτσω μαζί σου και να πω ότι διαφωνώ και ότι τα δικά σου είναι δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Αυτά τα ξέρουμε. Το επόμενο δεν ξέρουμε. Γιατί αυτά όλα που κάνετε κύριε της πολιτικής κοινής της χώρας μας μου θυμίζουν αυτό που λέμε το άλλο με τον τότο, με τον τότο, το ήξερες. Έτσι είναι κύριε Κασάπη. Λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι. Κύριε Καλόγερο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γιατί είχαμε την ευκαιρία να πούμε δύο κουβέντες, να πείτε κι εσείς αυτά τα οποία και στους τηλεθεατές της απογευματινής ζώνης. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω το εξής, Μίκη, αγαπητέ κύριε Κασάπη. Δείτε Βεργίνα. Δείτε Μίκη Κασάπη κάθε μεσημέρι. Δείτε το νέο πρόγραμμα της Βεργίνας που ξεκινάει σιγά-σιγά. Δείτε δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ με την Ατάσα Ιωάννου. Οι εκπομπές μου θα ξεκινήσουν μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Θα έχω κάποιες έκτακτες εκπομπές. Όμως δεσμεύομαι ότι θα κατεβαίνω φέτος Σαββατοκύριακα. 3 ώρες Σάββατο, 3 ώρες Κυριακή. Για να μιλάμε με τον κόσμο στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Να βγάζουμε γραμμές. Ο κόσμος, ξέρεις, κάνει το καλύτερο ρεπορτάζ και ο κόσμος λέει την αλήθεια. Έχει την ανάγκη ο κόσμος να εκφραστεί. Βέβαια. Εδώ να βγαίνει ο κόσμος να μιλάει ελεύθερα και να λέει ό,τι ακριβώς πιστεύει και να στήσουμε στον τοίχο, στην κυριολεξία, όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται την αγωνία, τον πόνο του κάθε πολίτη για ελευθεριά της Κύπρου, που εκμεταλλεύονται την αγωνία, τον πόνο, την επιθυμία του κάθε πολίτη να δει ελεύθερη την Κύπρο, ενιαία Κύπρο, που εκμεταλλεύονται το πόνο, την αγωνία και την επιθυμία του κάθε πολίτη να ζει αξιοπρεπώς. Και αντί να ζει αξιοπρεπώς ο κάθε πολίτης, κύριε Κασάπη, ο κάθε Κύπρος πολίτης βλέπει ο ίδιος να πληρώνει δυσβάστακτους φόρους που δεν μπορεί να πληρώσει, το τέρας που λέγεται ακρίβεια να το πνίγει, και βλέπει όμως τους πολιτικούς με πουρα, αβάνας, να πω έτσι και ένα όνομα που μου ήρθε, να κάνουν να τρώνε μόνο στα κάθε Χίλτον, που δεν είναι κακό να τόσο, αλλά στα κάθε Χίλτον, να κάνουν κουραζιέρες και να βγαίνει ο ανύπαρτος υπουργός ενέργειας να λέει: λυπάμαι για τον θάνατο, δεν φταίω, εγώ φταίει η ακρίβεια. Βρε ούστα από εδώ, θα μου πείτε, φταίει η ακρίβεια. Βρε ούστα από εδώ, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν κοιτάτε το λαό, δεν κοιτάτε τα χάλια σας, κοιτάτε μόνο τους εαυτούς σας. Και αυτό είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό το πολιτικό σύστημα της Κύπρου έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που εκλέχτηκε ένας φοιτητής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλόγερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους φίλους τηλεθεατές γιατί ήταν κοντά μας σήμερα εδώ στην τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου και στην εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, συζήτηση μαζί με τον κύριο Καλόγερο και μαζί με τους φίλους τηλεθεατές. Θα συναντηθούμε και πάλι αύριο στις 3:30 με θέματα που ενδιαφέρουν και με ανοιχτές πάντα τις γραμμές στο 25 250 900. Ευχαριστώ πολύ. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Ραντεβού αύριο 3:30 τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου.